Από τον τρίτο ευεργετινό, υπόθεσης Ιώτα Ήτα, περί της υπομονής που πρέπει να επιδεικνύουμε εις τας ασθενείας, εις μερικούς εναρέτους επιτρέπονται και η οικονομική τιμωρία από τον Θεό για την ολοκληρωτική του κάθαση. Α. Του διαδόχου. Ο ευλαβέστατος πατήρ που ονομάζεται Σπες, Σπαΐς, έκτισε πολλά μοναστήρια εις έναν τόπο γνωστό με το όνομα Κάμπλε. Αυτόν λοιπόν τον ενάρτο γέροντα ελεήμων και παντοδύναμος Θεός τον επέδευσε στην παρούσα ζωή και τον απείλαξε από τα αιώνια βάσια της ατελευτής του κολάσεως. Σε αυτόν έδειξε το μέγεθος της προς τον Θεό θαυμαστής του οικονομίας και δια απειλής και δια συμπαθίας, διότι πόσον πράγματι εξ αγάπης επέδευσεν αυτόν δια της μάστιγος της ασθενείας, το απέδειξεν εκ των υστέρων δια της παντελούς θεραπείας του. 2. Ούτως λοιπόν ο ασκητικός και βλαβέστατος γέρον απόλυσε το φως των οφθαλμών, τελείως επί 40 έτη δεν έβλεπε καθόλου. Αυτήν δε την μάστιγα της τυφλώσεως κανείς δεν δύναται να υποφέρει. Αν ο Ελοήμ ο πατήρ που δίδει το βασανιστήριο αυτό δεν τον εξοπλίσει με υπομονή, διότι μερικούς η παιδευτική τιμωρία αντί να τους ωφελήσει τους κάνει να αμαρτάνουν επειδή δεν έχουν υπομονή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Θεός, επειδή γνωρίζει την μετέρα ασθένεια, να αναμειγνύει με τα μάστιγάς του την υπομονή, ώστε και δίκαιος να φανεί όταν παιδεύει τα εκλεκτά αυτού τέχνα, αλλά και κατά λόγω δικαιοσύνης να τα εισπλαχνιστεί μετά την παιδεία για να τα επανάρθρωση. 3. Τι ούτε ο τρόπος λοιπόν τον ευλαβέστατον αυτό άντρα τον σπέ και τι τον τύλιξε με εσωτερικών σκότων στις τυφλώσεις, ότι ούτως δεν επέτρεψε ποτέ να εγκαταλείψει το εσωτερικό του φως. Ούτω ενώσο υπέφερε και βασανίζεται από τη σωματική μάστιγα επί το σου τον ισκέπη του Παναγίου Πνεύματος του εγέμιζε με παράκληση και παρηγορία την καρδία. Αφού λοιπόν διήνυσε και το 40 έτος τυφλός, ο Κύριος του έδωσε πάλι το φως των οφθαλμών του και του εφανέρωσε την ημέρα του θανάτου του. Συγχρόνως ο Κύριος του διέταξε να κηρύξει το λόγο της ζωής, ύστερα υπ' αυτού κτιστέ τα μοναστήρια και να φέρει αυτός ο ίδιος τα που προλίγου ανέκτησε το σωματικό φως και το πνευματικό είναι στις καρδίες των μοναχών. 4. Πράγματι, ο ευλαβέστατος γέρον περιόδευσε τα κοινόβια, εμπιστευόμενος στην ευλάβεια των μοναχών τα συντολά της ζωής, τα οποία ο ίδιος είχε μάθει για τις πράξεις. Μετά από 15 ημέρες επανήλθε από την περιοδία στο μοναστήριό του. Αμέσως δε την επομένη κάλεσε πλησίον του στο παρακλήσιο του μοναστηρίου την αδελφότητα, όπου πλαισιωμένος από τα πνευματικά του τέκνα μετέλαβε τον αχράνο μυστηρίο και μαζί με αυτάς έψαλε τους ύμνους θείας ευχαριστίας και τελείωσε τα μυστικά ευχάς αυτής. Ενώ δε έψαλαν ακόμη τα πνευματικά του τέκνα, ούτως εις ήχος και θορύβος ψελίζουν την αδιάλειπτη ευχή, παρέδωσε εις τον Θεό την ψυχή του. 5. Όσοι παρευρίσκονται τη στιγμή εκείνη στο ναό, είδαν να εξέρχεται του στόματος του Αγίου Ιουμένου μία περιστερά και να ανυψούνται στον ουρανό από την στέγη, η οποία θαυμαστός ίνιξε για να καταστεί εμφανής η άνοδος. Δια της περιστεράς αυτής, ο παντοδύναμος Θεός απέδειξε εις αυτούς με πόσον ακεραιότητα χαρακτήρους και αγνότητα καρδίας δούλευσεν επί τόσα έτη ο μακάριος αυτός άνθρωπος και τυφλός των Θεών. Β. του αυτού διαδόχου. Όταν υπερβολικός δυσφορούμε δια τα σωματικά ανομαλίες και ασθενείες που μας συμβαίνουν και στεναχωρούμε θα εξαυτούν, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ψυχή ημών είναι ακόμη υποδηλωμένη στα σωματικά επιθυμίες και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή ακόμη υποθέτει ασυλικά ανέσεις, δεν επιθυμεί να αναχωρήσει από τα τρυπνά του παρόντος κόσμου, παραλλήλως δε θεωρεί ως τρομακτική και φοβερά αναδημονία το να μην μπορεί εξ αφορμής της νόσου να απολαύσει την υλική νοριότητα της ζωής. 2. Εάν δε απέναντίας με τα χαράς επιμένει τα σταλαιπωρίες και τα βάσανα της νόσου, τότε η τιάφτη ψυχή ευκόλως αναγνωρίζεται ότι δεν απέχει και πολύ από την κατάσταση της κατά Θεόν απαθίας. Ή στην περίπτωση να αυτήν και αυτόν ακόμη τον θάνατο, η τιάφτη ψυχή τον αναμένει ευχαρίστως, διότι τον θεωρεί ως μοναδική ευκαιρία για την κληρονομία της αιωνής ζωής. Όπως λέει ακριβώς το κερί, δεν μπορεί να συγκρατήσει τον τύπο της μόλυβδος φραγίδος, ούτε είναι
όταν είναι τελείως τα κατέργαση, αλλά ούτε όταν τα εκεί επιπολεί λόγω της θερμότητας του ιδιωτόπους και ο άνθρωπος, εάν δεν δοκιμαστεί από τον πόνο και τις ασθενείες, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσει τη σφραγίδα της καταθέων αρέτης 3. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο ο Κύριος λέγει στον Θεσπέσιο Παύλο. Αρκείς η χάρη μου και η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούτε β' Κορινθίους γιούτα β' 9. Ο ίδιος δε ο Απόστολος όταν αισθάνεται κάφησιν λέγει, ήδη στα ούν μάλλον καθίσομαι τις ασθενείς μου ή να επισκηνώσει υπό με η δύναμη του Θεού β' Κορινθίους και τα β' 9. Ο Παύλος όταν λέγει ασθενείας εννοεί τας επιθέσεις των εχθρών του Σταυρού του Χριστού, οι οποίοι εξεδηλούνται τακτικώς και εναντίον του και εναντίον των Αγίων της εποχής εκείνης για να μην περηφανεύονται, όπως ο ίδιος λέγει υπό την υπεροχή των Αποκαλύψεων, απέναντίας δε περισσότερο παρέμενον εις την κατάσταση της ελλείωτης εξαιτίας της ταπεινώσεως, η οποία προέρχεται από τις συνεχείς εξευτελισμούς διαφυλάσσοντες και ούτε τρόπος με τα προσευχής των θείων δώρων αυτής της ελλείωτης. 4. Εμείς σήμερα ονομάζουμε ασθενείας τους πονηρούς λογισμούς και των ασθενειών σωματικάς ανομαλίας εκ των ασθενειών, διότι τότε μεν επειδή καθημερινώς κατά τις αμαρτίες αγωνιζόμενοι άνθρωποι παρεδίδονται στα βασανιστήρια που επέφεραν το θάνατο και τα άλλα σωματικά θλίψεις, ευρίσκονται πολύ υπεράνω των παθών που προκαλεί αμαρτία και ανθρώπινη στην ανθρώπινη φύση. Τώρα όμως χάσει την δύναμη του Κυρίου, επεκτείνεται η ειρήνη των εκκλησιών και εκλείπει πλέον η περίοδος των διωγών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να στεναχωρείται το σώμα με συνεχείς ταλαιπωρίες, είτε εξ ασθενειών είτε εξ άλλων αιτιών, να δοκιμάζονται δε η ψυχή των αγωνιστών της ευσεβίας με τα επιθέσεις των πονηρών λογισμών, ώστε να απαλλαγώσει ούτι από το πάθος της χειροδοξίας και τον κίνδυνο του μεταεωρισμού και να δυνηθώσει όπως ανέφερε προηγουμένως να αποτυπώσουν στην καρδία του με τη δύναμη της πολλής ταπεινώσεως τη σφραγίδα του Θείου Κάλους σύμφωνα με το Θείο Λόγο. Εσύ μύρθε θυμάστε φως του προσώπου σου Κύριε. Ψαλμός Δέλτα 7-5. Πρέπει λοιπόν να τα ευχαριστήσει και αγωγήσει να υπομένουν τα συμβουλές του Κυρίου, διότι η υπομονή αυτή θα θεωρηθεί δεύτερο μαρτύριο δι' εμάς, δηλαδή το να μην αγαναχτώνουν για τα συνεχείς ασθενείς και τον πόλεμο εναντίον των λογισμών που εμπνέουν οι δαίμονες. Ας μη λοιπόν νόμουν ότι αυτός που προέτρεπε τότε τους μάρτυρες διαστόματος των ανώμων αρχόντων να ανθούν τον Χριστό και να αποθέσουν τη δόξα του παρόντος κόσμου αυτούς, και τώρα ο ίδιος εμφανίζεται και υποδεικνύει τα ίδια και στους δούλους του Θεού, και αυτός είναι ο διάβολος. Αυτός λοιπόν ο ίδιος ο διάβολος προκάλεσε τους πόνους στα σώματα των δικαίων, εξυβρίζει τελευταίους τιμίους διδασκάλους, διαστρώματος των υπηρετούντων στα διαβολικά φρονήματα αυτός, και τώρα επιφέρει τα διάφορα πάθη στους ομολογητές της ευσεβίας μαζί με πολλές προσβολές και εξευτελισμούς. Έχοντας και εμείς υπόψη μας όλα αυτά, πρέπει με υπομονή και ασφάλεια να ετοιμάζουμε ενώπιον του Θεού το μαρτύριο της συνειδήσεως το οποίο συνίσταται η συναγώγη και στον αντιμετώπιση των θλιβερών του βίου, όπως λέει το γραφικό εκείνο των επόμενων υπόμενων τον Κύριο και παρές προσέσχεμι ψαλμός λάμδα θήτα 1. Εν το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική έλεγε ότι ο διάβολος έχει πολλά σπαγίδας, με την πτωχία και τη δυστυχία δεν κατόρθωσε να μετακινήσει την ψυχή προς τον κακό, παρουσιάζει το πλούτο για να δελεάσει τον άνθρωπο. Δεν κατόρθωσε να αυτό που ήθελε με τα σύμβριση και τους εξευτελισμούς εναντίον του ευσεβούς για να τον αποσπάσει, τον προσβάλλει με την ειδονή του επένου και της δόξης. Ενικήθη ο διάβολος υποτείνει από την υγεία του ανθρώπου, διότι ο τούτος την χρησιμοποιήσει σε αρτή και την ευσεβία. Αρρωσταίνει το σώμα εφόσον δεν δυνήθη να εξαπατήσει την ψυχή με τα συνδόνα αστιτοτρόπους, με τα σαθελή τους πόνους,
αποπειράται να πραγματοποιήσει την ηθική παρεκτροπή της ψυχής. 2. Βαρύτατας και οδυνηρός. Λοιπόν, όσους καταπαραχώρησε Θεού προχωρήσει τον άνθρωπο ώστε δια της αμελίας μας εξαιτίας των πόρων του σώματος να θολώσει την αγάπη μας προς το Θεό και να μετριέσει το ζήλο μας. Αλλά εμείς έστω και αν σφαγιάστε το σώμα από τους φρικτούς πόνους και κατακαίτε από τον υψηλό ψηνετών και αν ακόμη καταξύνονται τα εντόστια μας από ισχυρά δίψα, δεν πρέπει να υποκύψουμε και να αναχτίσουμε. Εάν αδελφέ μου είσαι αμαρτωλός και υφίστασε αυτά, ενθυμίσου την αιώνια κόλληση και το αιώνιο πύργο και τα σαφαντά στους τιμωρίες, και τότε ασφαλώς δεν θα φοβηθείς με από τα σπαρούσα δοκιμασία ώστε να αμελήσει την σωτηρία σου. 3. Απέναντίας να είσαι χαρούμενος διότι σε επισκέφθη ο Θεός και να επαναλαμβάνει συνεχώς την παρήγορη και ανακοφιστική φράση του προφήτου. Παιδεύσε με ο Κύριος και το θάνατο που παρέδωκέ με. Ψαλμός ρόγιο τα ζήτα 18. Ήσουν ως ο σίδερος κατά την σταθερότητα. Να χαίρεσαι και πάλι διότι με τη φλόγα των δοκιμασίων αποβάλλεις τη σκουριά των παθών. Εάν πάλι ήσουν δίκαιος, πιστός, τηρητής των εντολών του Θεού και ευλαβής, μη θορυβήσαι όταν αρρωσταίνεις, διότι προκόπτεις από τα μεγάλα κατορθώματά σου προς τα μεγαλύτερα. Νομίζεις ότι είσαι κατά την αξία χρυσός. Εν τη αυτή περιπτώσει δια του πυρός των δοκιμασίων θα αναφανείς λαμπρότερος όπως ο Χριστός στο καμίνι του Χρυσοχώου. 4. Έχει δοθεί στην σάρκα σου άγγελος Σατάν. Β' Κορινθίους 2, 7. Μα τότε με ενθουσιασμό πρέπει να ευχαριστήσει, διότι κατόρθωσε να γίνεις όμοιος με κάποιον μεγάλο. Με ποιον? Με τον Μέγα Παύλο, το φωστήρα της Οικουμένης. Με πυρετών δοκιμάσαι, με ρίγους παιδεύεσαι. Ασφαλώς τότε θα έχεις υπόψη σου ότι αφού διήλθες για πυρός και ύδατος κατά το γραφικό, ασφαλώς θα έβρεις και έτοιμη την αναψυχή. Αφού υπέσεις τα προηγηθέντα, δηλαδή για την πυρετού και ρίγους δοκιμασία, να αναμένεις με τα ευχαριστήσεις και τα ακολουθούντα, δηλαδή την υπό του Κυρίου, ανάπαυση και αναψυχή. 5. Μην λυπηθείς, διότι εκ της ασθενείας του σώματος δεν μπορείς να παραμείνεις όρθιος κατά την προσευχή ή να ψάλεις με δυνατή φωνή, διότι όλα αυτά και όσα ακολουθούν αυτά, δηλαδή η νηστεία και ο επί του εδάφους ύπνος, έχουν νομοθετηθεί προς απόκρουση των αισχρών δονών και για να μας ωφελήσουν ή στην κατανέκηση των επιθυμιών της αργός. Εφόσον όμως η νόσος κατεμάρα τα σαρκικά επιθυμίες και εξφάνιση τα σεσχάρια συντονάς, τα πνευματικά εκείνα μέτρα είναι πλέον περιτά. 6. Γιατί λέγω απλώς περιτά, περισσότερο αρμόζει να είπω η νόσος είναι το τελειότερο και αποτελεσματικότερο φάρμακο για να εξαλειφθεί το σαρκικό φρόνημα, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η σπουδαιότερα άσκηση είναι η υπομονή, την οποία οφείλουμε να επιδεικνύουμε εις τας νόσους και υποχρέωσής μας να ευχαριστούμε τον Θεό για τη δοκιμασία αυτή. 7. Εχάσαμε από την ασθένεια τους οφθαλμούς μας. Ας μη φέρουμε βαρέως την απώλεια αυτή. Ας είπαμε στον εαυτό μας τι έχασαμε, τα όργανα της απλησίας, ενώ την δόξα του Κυρίου την βλέπουμε καθαρά για τον οφθαλμό της ψυχής. 8. Κατέστημε υπό ασθενείας κοφή. Ας είμαστε ευχαριστημένοι για να ακούσουμε πλέον ψυχοφθόρους. Δεν θα ακούσουμε πλέον ψυχοφθόρους ζητήσεις, ενώ με τα νοερά όταν θα ακούμε πάντα το λόγο του Κυρίου. 9. Έχουν ασθενήσει οι χείρες και οι πόδες ημών. Απλούστατα έχουν αχρηστευτεί για το καλό της ψυχής μας τα μέλη που συντελούν στην αμαρτία. Διαθέτουμε τα χείρας και τις πόδες της ψυχής, για τον οποίο και τον εχθρό θα κατανακτήσουμε και με ασφάλεια θα βαδίσουμε το μονοπάτι που οδηγεί στον ουράνο. 10. Ολόκληρο το σώμα υποφέρει από την ασθένεια. Ο εσωτερικός όμως άνθρωπος πλουτίζεται για τις τελείες ψυχικής υγείας και ενδυναμούνται. 11. Ας μην αδυναμωνούμε λοιπόν όσα έξαμε αρρωσταίνουμε, αλλά ας ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα πράγματα προς τη σφαίρα της ψυχής μου. Και δι' αυτό που λέω, λάξει για μια προσωρινή ασθένεια του χτυρωμένου σώματος, προσφέρει δωρεάν εις την αθάνατο ψυχήν υγεία και σωτηρία παντοτινή. 10. Εν το βίο του Αγίου Λουκά, ένας μοναχός που λέγεται Γρηγόριος ή το γνωστός εις τον Άγιο Λουκά. Αυτός λοιπόν ο μοναχός δείχνει τα σημαία των νηστείων μαζί με
δίνει τα σημαία των νηστείων μαζί με τον Άγιο. Καθόλου το διάστημα αυτού δεν παρέλειπε να παρακαλεί τον Άγιο να προσεύχεται και να δέεται προς τον Θεό για να απαλλαγεί από μια ενοχλητική συντρόφωνα ασθένεια, εξ οποίης πέρασε πολύ. Ο μοναχός αυτός είχε ασθενικό σώμα και επώνει πολύ από το στομάχι του. 2. Την ικανοποίηση της παρακλήσεως αυτής, δηλαδή να προσευχηθεί για τη θεραπεία της νόσου, διαρκώς την ανέβαλε ο Άγιος, διότι δεν θεωρεί τον εαυτό του άξιον από μετριοφροσύνη για το έργο της. Ισχυρίζεται ότι το αιτούμενο από τον Γρηγόριο ήταν ανώτερο το δυνάμεο του. Ο Γρηγόριος όμως δεν επίθετο και επέμενε φορτικό στην παράκλησή του, διότι γνώριζε καλώς ποιαν παρησίαν είχε προς το Θεό ο Άγιος Λουκάς. Τι ο τρόπος δε διήρχεται η ζωή του Γρηγορίου μεταξύ πόνων και ελπίδων. Πρώτης επιμονής αυτής δεν είναι δύνατο να διαφύγει ο Άγιος εκείνος και θαυμάσιος ασκητής, αλλά ούτε και έβρισκε λόγους να τον εμποδίσει από τις καθημερινές παρακλήσεις του. Γι' αυτό και μία ημέρα του λέγει: «Ευλογημένο μου αδελφέ Γρηγόριο, που στολίζει από την αρτή της απνέωσης, θα γίνεις καλά και ποτέ πλέον εξ αφορμής του φαγητού δεν θα σου πονήσει το στομάχι και ούτε θαύματος. Ο λόγος έγινε έργον και έκτοτε ο Γρηγόριος απείλαψε στα χέρας υγείας». Εύσιλον του Αββάη Ισαΐου. Ο Αββάς Ισαΐας έλεγε στους μαθητές: «Εάν ασθενήσεις κατά τη διάρκεια της ηχαστικής προσπαθίας των μοναχικών σκουκελίων, πρόσεξε να μην σε επηρεάσει αυτό, ώστε να παραμαλύσεις τα καθήκοντά σου απέναντίς να ευχαριστείς τον Θεό, να ευχαριστείς τον Κύριο. Εάν δε εξαιτίας της ασθενείας ταράστε και η αγωνία η ψυχή σου, τότε να την επιπλήξεις και να τη συμπείς. Δεν είναι προτιμότερα η ασθένεια αυτή από την γέννα του πυρώσεις, στην οποία λόγω των αμαρτιών σου πρόκειται να απέλθεις. Ασφαλώς μετά από τη σκέψη σου αυτή θα ισχάσει εντός η ταραγμένη ψυχή σου». 2. Κάποτε λοιπόν που ήταν άρρωστος ο Άγιος αυτός, τον επεσκέφθη ο μαθητής του Αββάς Πέτρος. Μόλις τον είδε να υποφέρει υπερβολικώς από την ασθένεια, τον ελπίδε. Τότε ο ασθενών ήρχε να παρηγορεί τον μαθητή του και να λέει: «Γιατί λυπείς? Η ασθένεια είναι ψυχοσωτήριος. Μόλις καταλάβουν λοιπόν τις ασθένειες στο σώμα, τότε μόνο μπορώ να ενθυμηθώ την πικρά ώρα του θανάτου και της κρίσης. Πρέπει να γνωρίζω ότι η υγεία της σαρκός δεν προξενεί ούτε μία ενοφέλεια στην ψυχή, διότι το σώμα επιζητεί την ευωρωστία προς το σκοπό να εναντιωθεί στο θέλημα του Θεού. Συμβαίνει το ίδιο με το δέντρο, το οποίο ποτίζεται ανελιπώς κάθε κάστη. Το πόδισμα το αυξάνει, αλλά αυτό το εμποδίζει να καρποφορήσει». 3. Ο ίδιος πάλι, όταν άλλοτε είτε ο ασθενής, έλεγε προς το μαθητήριο: «Κόπος ο οποίος συνοδεύεται από την προσδοκία ενηλικής και σωματικής αναπαύσεως δεν έχει τον χαρακτήρα μαρτυρίου και ως εκ τούτου δεν επιφέρει βάρος. Γι' αυτό και εγώ δεν αισθάνομαι πάρα πολύ το βάρος της ασθενείας, επειδή προσδοκώ και επιδιώκω τη θεραπεία της. Απέναντίας περισσότερο με κατέχει φόβος της φοβερής πρωτινής στιγμής του θανάτου, όταν σκέπτομαι ότι λόγω των αμαρτιών μου ο Θεός θα με απορρίψει περιφρονητικός από το πρόσωπό του, χωρίς κανείς να ακούσει τον στεναγμό μου και να με βοηθήσει, και χωρίς να προσδοκώ ούτε μία πλέον ανάπαυση, διότι η κόλαση είναι ατελεύθερος. Αυτό είναι το βάρος από το οποίο δικαιολογημένο στενάζει ο άνθρωπος. Σύγμα Φασανουφίου. Ο Αββάς Φασανούφιος είχε ένα σαρκικό αδελφό γέροντα κατά την ηλικία κοσμικών που έζησε στην πολιτεία. Κάποτε λοιπόν ο κοσμικός αυτός ήλθε στο κοινόβιο όπου εμόναζε ο Αββάς Φασανούφιος. Τον έστειλαν δει η μοναχή για να συναντήσει τον αδελφό του. Άγιος εκείνος ασκητής, αντί να δείξει την χαρά του, διότι μετά από τόσα έτη έβλεπε τον αδελφό του, είπε ξηρός προς αυτόν: «Εγώ μόνο τον Ιησού έχω αδελφό. Εσένα θα σε καταστήσω αδελφό μόνο όταν εφόσον και υπερηφανίσεις τον κόσμο και γίνεις μοναχός». 3. Ο κοσμικός μόλις είκοσε αυτά στεναχωρήθηκε και αφού έκλαψε πολύ ανεχώρησε από το κοινόβιο. Με το λίγο καιρό, αφού σκέφτηκε καλώς, εγκατέλειψε ο κοσμικός στην πολιτεία και έγινε μοναχός. Κάποτε λοιπόν ισθένησε σωματικός και υπέστη υδροπυχία, εκ της οποίας υπέφερε πάρα πολύ. Υποφέρον δε από την ασθένεια, έστειλε
προς τον Αβά Βασανούφη άνθρωπο και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει όπως δύναται για να ανακουφιστεί από το πάθος. 4. Τότε ο γέρον ασκητής διεμήνησε προς τον αδελφό του. Η ασθένεια αυτή σε κατέλαβε για να μην αναχωρήσεις προς τον Θεό χωρίς καρπούς ασκήσεις. Εάν λοιπόν επιδείξει υπομονή και αγωγή ευχαριστήσει τον Θεό για την δοκιμασία αυτή, ο Θεός θα σου λογαριάσει αυτήν την ταλαιπωρία του σώματος ως αγώνα μοναχικής πολιτείας, ως αγώνα μοναχικής πολιτείας, επειδή δεν έκανες πολλά έτη ως μοναχός. Εκτός όμως αυτού η θλίψη της ασθένειας έχει και ένα λόγο και έναν άλλο σκόπο. Έκαμε ο Θεός για να σε ταπεινώσει, επειδή και εμένα τον μηδαμινό με θεώρησες ως σπουδαίον άνθρωπο και τον εαυτό σου επίσης ως αδελφό Θεού του τάχα άνθρωπου, χωρίς να λάβεις υπόψη ότι είμαι και δύο τέκνα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστε αυτά δεν αξίζουν περισσότερο από το χώμα και από την στάχνη. 5. Ευχαρίστησε λοιπόν αδελφό μου τον Θεό, διότι σε έφερε σε αυτήν την κατάσταση εκ της οποίας τόσον θα ωφεληθείς. Εάν δε είχαμε την ταπείνωση του γλυκητά του Ιησού, τότε θα ειδυνάμεθα να είπαμε ποια είναι η μητέρα μας και ποια η αδελφή μας και τα λοιπά, όσα ανέφερε το Ευαγγέλιο του, στο Ευαγγέλιο του Ιησού και έκτηνα στη χείρα αυτού τους μαθητές αυτού, εφηδού η μήτυρ μου και η αδελφή μου, ως της γαρ, αν πεις το θέλημα του πατρός μου, του εν ουρανής αυτός αδελφός μου και αδελφοί και μήτυρ εστί. Ματθαίου Ιώτα Β 49-50. Ζήτα εν το χειροντικό. Ένας γέρον ασχητής συνεχώς υπέφερε από ασθένεια. Κάποτε λοιπόν επί ένα έτος διήλθεν τελείως υγιής χωρίς να κακοπαθήσει από ασθένεια. Η κατάσταση αυτή τον έκανε να στεναχωρείται υπερβολικώς και να κλαίει, διότι όπως έλεγε τον εγκατέλειψε ο Θεός για να τον, και δεν τον επισκεφτεί. Ο Αββάς Ποιμήν έλεγε το εξής: «Εάν τρεις αδελφοί ασκητεύουν εις το ίδιο μέρος και ο εις εξ αυτών ησυχάζει όπως πρέπει, ο δεύτερος είναι άρρωστος και ευχαριστεί αγωγής τους τον Θεό και ο τρίτος τους εξυπηρετεί με τα προθυμίας διατηρώντας συγχρόνως καθαρόν τον λογισμό του, ασφαλώς τότε και οι τρεις εν και μόνον έργο συγχρόνως κατεργάζονται το έργο της αρετής». 3. Κάποτε ένας γέρον ασκητής που έζη εντελώς μόνος στο κελίον του ασθένησε. Επειδή δεν είχε κανένα να τον υπηρετεί, παρέμεινε μόνος του και ο Σάκης του επέτρεπον την δυνάμεις του, σηκώνεται εκ της κλίνης και έτρωγε ολίγων από ό,τι υπήρχε στο κελίον. Τι ούτω τρόπος παρήλθαν 30 ημέρες χωρίς να αντιληφθεί κανείς εκ των γειτόνων του τίποτα. Τη δοκιμασία αυτή την αντιμετώπισε χωρίς να αγωγήσει. Τότε ο Θεός επιβραβεύει την αγώγηση στην υπομονή του, έστειλε άγγελο για να τον υπηρετεί. Ο άγγελος παρέμεινε στην υπηρεσία του μοναχού επί 7 ημέρες. 4. Εν τω μεταξύ τον θυμήθησαν οι αδελφοί και ήταν στο κελί του για να τον επισκεφθούν. Μόλις λοιπόν χτύπησαν τη θύρα του κελίου για να τους ανοίξει ο μοναχός, ανεχώρησε ο άγγελος. Ο γέρος ασκητής λυπούμενος για την αναχώρηση αυτή του ουρανίου επισκέπτου, έκραζε από μέσα στους αδελφούς: «Πηγαίνετε από εδώ, αδελφοί μου». Εκείνοι ανησυχούντες παρεμβίασαν θύρα και σύνδεση. Τον ρώτησαν λοιπόν με τα περιοργία γιατί έκραξε και δεν είναι. Ο γέρος ασκητής με τα συγκινήσεις τους αποκάλυψε το περιστατικό. Επί 30 ημέρες σου έλεγε: «Υπέφερα πολύ άρρωστος και κανείς από εσάς δεν με επισκέφθηκε». Να, προέπτα ημερών ο Κύριος μας μου έστειλε απέστειλε άγγελό του για να με υπηρετεί. Μόλις λοιπόν ήρθατε ανεχώρησε από το κελίο μου ο άγγελος. Μόλις τελείωσε την αφήγησή του γέρον και με κατάπληκτη η αδελφή από θαυμασμό να δόξασαν τον Θεό. 5. Ένας γέρος ασκητής έλεγε προς τους μαθητές του: «Εάν αρρωστήσετε μία μελίτε τα καθήκοντά σας θα απορροφούμεν από τη φροντίδα της θεραπείας, διότι αν ο δεσπότης των όλων επιθυμεί να σε ταλαιπωρήσει σωματικώς προς την ψυχική σου ωφέλεια, ποιος είσαι εσύ που δίσαι ανασχετής από αυτήν τη δεσποτική πρόθεση, μήπως αυτός δεν έχει τη φροντίδα σου για όλα τα αισθήματα που σε απασχολούν, μήπως ζεις χωρίς το θέλημα του Κυρίου, υπόμεινε το χωρίς να αγαναχτείς και χόρτασε από την αγάπη του Κυρίου». 6. Ένας άλλος μοναχός ως με Ανδρία εγωνίζεται εναντίον του Σατανά ή τυφλός. Τυφλός δε
δεν παρατάξει το Θεό να αναβλέψει υπομέναν αγωγήστε στο φρικτό μαρτύριο του κόσμου. Ο Θεός επιβραβεύουν την υπομονή και την κατερία του αυτή, έδωσαν και πάλι την όραστή του και ο μοναχός αυτός διαθάματος ανέβλεψε. Ήταν του Αγίου Εφραίμ, αγαπητή μου, αγαπητέ μου, έλεγε ο Άγιος Εφραίμ, εάν περιπέσεις ασθένεια, οσονδήποτε σοβαρά και αν είναι, να ενθυμίσετε ότι τον ΙΕ, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, όνο αγάρα αγαπά Κύριος παιδί μας στη γη δε πάντα αιώνων παραδέχεται. Παροιμίες Σολομώντος γάμα 11-12. Εκείνος ο άνθρωπος που έχει κλειστεί εις την φυλακή καταδικαστής υπό του βασιλείου, ή τι θα ωφεληθεί σκεπτόμενος πώς να επαναστατήσει εναντίον του βασιλέως απέναντίον σε εκείνους που μετανοεί και παρακαλεί και τι χάρητος ασφαλώς αυτός θα προκαλέσει τον ύπνο του βασιλέως και θα εξέλθει της φυλακής.